Καλώς σας βρήκα. Υπέροχη όπως πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντα. Σήμερα έχω υποσχεθεί από ότι έχουμε υποσχεθεί όλοι ένα λαχταριστό γλυκό. Είναι cheesecake με μπανάνες. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε κατευθείαν τα υλικά μας. Βεβαίως. Τι χρειαζόμαστε. Είμαστε πανέτοιμοι. Να δούμε λοιπόν τι χρειαζόμαστε. Και χρειαζόμαστε 3 μπανάνες ντολ, 2 συσκευασίες μπισκότα βιολάντα, 4 κουταλιές της σούπας με λιμάνης, 250 ml μαρμελάδα με άρωμα μαστίχα χείου, μαστίχα σοπ, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ελίκη, 300 γραμμάρια τυρί κρέμα, 1 κουτί σαντιγί στιγμής. Πάρα πολύ ωραία. Cheesecake bananas, είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε, να μπούμε κατευθείαν σε δράση. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, βάζουμε. Ξεκινάμε. Εσύ μάλλον θα με βοηθήσεις εδώ πέρα. Γατάκια έχει εκεί. Ωραία. Θα μου σπάσεις λίγο τα μπισκότα για να κάνουμε τη βράση. Όσο εγώ θα παίξω λίγο με το μίξερ, σήμερα θα το τρελάνουμε λίγο. Δεν πειράζει, γιατί το αποτέλεσμα όμως θα μας αποζημιώσει. Λοιπόν, μπισκότα Βιολάντα, γνωστή εταιρεία, ελληνική εταιρεία, με υπέροχο άρωμα, βλέπεις και εδώ πέρα τι, μεγάλη ποικιλία σε μπισκότα. Λοιπόν, αυτά θέλω να μου τα θρηματίσεις. Τα θρηματίζουμε. Εγώ να ξεκινήσω εδώ να βάλω τυρί κρέμα. Μ' αρέσει αυτή η διαδικασία, είναι λίγο παιδική. Αυτό εγώ το κάνω με τα παιδιά μου, ξέρεις. Αυτό ένα παραπάνω μπορούμε να το φτιάξουμε και με τα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Είναι ένα πολύ εύκολο γλυκό. Ένα πολύ εύκολο γλυκό, το οποίο το λέγαμε και πριν εδώ με τους συνεργάτες σου. Βασικά, εγώ περίμενα τη Μαρία να σου πω την αλήθεια. Το μαράκι σήμερα πρόσεξε. Είχε νηφικό μακιγιάζ, δεν κατάλαβες. Δεν πειράζει, απλά να την ενημερώσω. Να τη βάλουμε την ιδέα, ξέρεις, σιγά-σιγά. Εντάξει. Μάλλον δεν σου κάνω εδώ φαίνεται. Όχι, μου κάνει, απλά δεν υπάρχει περίπτωση η Μαρία να δοκιμάσει από αυτό το γλυκό. Θα δοκιμάσει, γι' αυτό σου λένε να βάλουμε τα δυνατά μας να κάνουμε ένα πολύ ωραίο γλυκό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε πάντως και λέγαμε ότι είναι μια πολύ ωραία συνήθεια αυτή να φτιάχνουμε, ειδικά το Σαββατοκύριακο που είναι όλη η οικογένεια στο σπίτι, ένα γλυκάκι για όλους. Αυτό και... ειδικά το γλυκάκι, συγγνώμη που σε διακόψα, αυτό εδώ το γλυκάκι είναι υγιεινό γιατί δεν περιέχει καθόλου έξτρα ζάχαρη. Πολύ ωραία. Όλη η διαδικασία γίνεται εδώ όπως έχουμε βάλει τώρα, χτυπιέται η τυρί. Λοιπόν, ένα λεπτάκι εδώ να προσθέσουμε λίγο. Ναι. Το μέλι, το αγαπημένο μέλι από τη Μάνη. Ωραία. Από τη... Πόσες κουταλιές θα βάλεις? Λοιπόν, 3 κουταλιές λέω να βάλω. Ευτυχώς δεν είναι η Μαρία εδώ πέρα, γιατί αλλιώς θα λέξει μπόλικο θα ήταν μισό τουλάχιστον. Όχι, είναι πολύ ωραίο το μέλι, οπότε δεν χρειάζεται άλλο. 3 κουταλιές είναι αρκετές. Το βάζουμε ξανά. Ωραία. Εγώ λοιπόν έχω θρηματίσει τα μπισκοτάκια μας. Προσθέτουμε τις 3 κουταλιές ελαιόλαδο για να δέσει. Βλέπετε ότι δεν βάζουμε καθόλου βούτυρο. Πολύ ωραία. Χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Έτσι, μα έχουμε τόσο ωραίο λάδι. Έτσι, η Ελλάδα μας έχει τόσο ωραίο λάδι, παρθένο ελαιόλαδο. Και είναι τώρα και η εποχή, μαζεύουμε έτσι, τώρα τις ελιές. Τώρα και έβλεπα και εγώ στον δρόμο από εκεί που ερχόμουν. Πολύ ωραία. Μαζεύουμε λοιπόν τις ελίτσες μας τώρα. Να στείλουμε το σχεδιασμό σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα και ειδικά να δώσω πολλά χαιρετίσματα στην υπέροχη Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα. Στους φίλους εκεί που μας βλέπουν. Λοιπόν, έχουμε πάρει την πολύ νόστιμη αυτή μπανάνα ντολ. Βλέπεις ότι δεν την έχω ανοίξει τελείως. Την πατάω, τη δημιουργώ. Κατεβάζω λίγο την ταχύτητα. Και το μεγάλο μυστικό είναι ότι μέσα στην κρέμα της τυριού θα έχει και μπανάνα. Πάρα πολύ λοιπόν, ωραία. Προσθέτουμε τις 3 μπανάνες. Συνεχίζεις εσύ εδώ πέρα να μου κάνεις τη βάση στο τσέρκι, Φωτεινή μου. Ναι. Λοιπόν, βάζω τη βάση. Την πατάμε όσο καλά γίνεται. Όσο μπορούμε, ναι. Περισσότερο. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα υλικά ξανά. Βεβαίως. Γιατί τώρα οι φίλοι που μας παρακολουθούν θα το φτιάξουν. Λοιπόν, ξεκινάμε καταρχήν με τις μπανάνες, έτσι. 3 μπανάνες ντολ, 2 συσκευασίες μπισκότα Βιολάντα, 4 κουταλιές της σούπας με λιμάνι, 250 ml μαρμελάδα με άρωμα μαστίχα χείου, μαστίχα σοπ, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ελίκη, 300 γραμμάρια τυρί κρέμα και 1 κουτί σαντιγί στιγμής. Λοιπόν, να θέλετε κάτι. Και να πούμε τώρα, είναι πολύ σημαντική η εκτέλεση, έτσι. Λοιπόν, ρίξτε όλο μέσα. Ωραία. Να κάνει μία. Χωριστά τα αφήνω εγώ πίσω εδώ. Πάτα το λίγο να γίνει ένα τέτοιο ολόκληρο. Τρηματίσαμε, όπως είδαμε, τα μπισκοτάκια. Ακριβώς. Πολύ καλά. Έχετε και τους βοηθούσες στο σπίτι, τα παιδιά σας. Είναι πολύ ωραίο αυτό, έτσι να βάλετε όλη την οικογένεια να βοηθήσει. Εσείς έχετε τα παιδιά σας. Εγώ έχω εδώ την υπέροχη βοηθό τη Φωτεινή. Φωτεινή μου, να πούμε ένα μεγάλο μυστικό. Ναι. Εδώ η εταιρεία Μαστίχα Σοπ έχει δημιουργήσει τη μαρμελάδα φράουλα με άρωμα μαστίχα
Είναι καλοκαιρινές φράουλες, είναι υπέροχη εταιρεία, την γνωρίζουμε όλοι. Αυτό θα δώσει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε. Ωραία. Παίρνουμε. Λοιπόν, βγάλε τα γαντάκια σου. Βγάζω τα γαντάκια μου εγώ. Ξεκινάμε να ρίξουμε. Πω την κρέμα μπανάνα. Τέλεια, θα στο κρατάω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Ωραία. Τέλεια. Πώς κάνει και η κόρη μου, κάτσε λίγο γιατί θα το χάσουμε. Έτσι, λοιπόν, βάλαμε, να πούμε λίγο, βάλαμε τη σαντιγί, βάλαμε λοιπόν τις τρεις μπανάνες. Τρεις μπανανούλες, πολύ βάλαμε ωραία. Τρεις κουταλιές μέλι, να πάρουμε αυτό εδώ να μην. Εντάξει, ξέρεις τι κάνω εγώ πάντα, Αυτό που κάνεις εσύ δυστυχώς το κάνουν όλοι. Τέλειο, τέλειο. Και έτσι θα το κάνουμε, λοιπόν. Και μυρίζει καταπληκτικά. Εδώ. Αφήνουμε να στεγνώσει, να κρυώσει. Αυτό το γλυκό χρειάζεται τουλάχιστον 6 ώρες μέσα στο ψυγείο. Πολύ ωραία. Με το που βλέπουμε ότι έχει, βλέπεις εδώ, ναι, ναι. Η κρέμα ήδη λίγο. Είναι σφιχτή. Ναι, βεβαίως. Εδώ είναι ήδη η κρέμα είναι σφιχτή, ναι, είναι ναι. αρκετά σφιχτή, γιατί έχει μπει και η μπανάνα, κάτι που μας βοήθησε ωραία. Πάρα πολύ σε αυτό. Εδώ, για να σφίξει σαν τη γη μας. Πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς. Τώρα πάμε και να το κάνουμε. Και το βάζουμε λίγο στο ψυγείο, πρέπει να σφίξει 6 λίγο. 6 ώρες θέλει στο ψυγείο μέσα. Να το βάλουμε. Λοιπόν. Εφόσον το βάλουμε αυτό μέσα στο ψυγείο και το βγάλουμε, ρίχνουμε από πάνω, όπως έχουμε εδώ ετοιμάσει. Ναι, ναι. Ρίχνουμε από εδώ πάνω τη μαρμελάδα φράουλα. Να το κάνω. Άρωμα μαστίχα χείου, ορίστε. Ωραία. Θέλεις κουταλάκι μικρό. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Ωραία. Με αυτό, καλύτερα. Λοιπόν. Τη βάζουμε όλοι. Καλά, έρχεται. Ένα υπέροχο παιδιά, γλυκό. Τι ετοιμάζουμε, καταπληκτικό, μυρωδάτο. Ένα υπέροχο γλυκό, ένα εύκολο γλυκό. Εύκολο, με πάρα πολύ εύκολο. Είναι και πάρα πολύ γρήγορο, αυτό έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό. Μέσα σε 10 λεπτά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο γλυκό. Το ανοίγουμε παντού, έτσι κι αλλιώς με το που θα παγώσει θα είναι πιο εύκολο για μας. Πάμε να δείξουμε ένα μικρό τύψη με τις υπέροχες αυτές μπανάνες. Με το που ανοίγουμε εδώ. Πολύ ωραία. Γιατί έχουμε ένα λεπτό μόνο, δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο, δεν αλλά χρόνο. Δεν χρειάζεται να έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο το γλυκό αυτό και πάρα πολύ νόστιμο. Ωραία, λοιπόν, τότε αφήνουμε για την άλλη φορά αυτό το υπέροχο tips. Αυτό μπαίνει κατευθείαν στο ψυγείο. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω μία χάρη, θέλω να πάρεις δύο κουταλάκια ναι. και να φύγεις μαζί με το γλυκό απέναντι στη Μαρία. Λοιπόν, τι θα μαγειρέψουμε αύριο, πες αύριο μας. Έχουμε μπρουσκέτες για καλοφαγάδες. Μπρουσκέτες για καλοφαγάδες. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, κρατάω αυτό, βάλτε μια ανατελεία και συνεχίζουμε. Και πάω στη Μαρία.